Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με νηστίσιμα εδέσματα που έφτιαξαν με μεράκι όπως πάντα οι γυναίκες της Νέας Κίου, με ντόπια ορχήστρα, κρασί, κέφι, τραγούδι και πολύ χορό, γιορτάστηκαν και φέτος τα παραδοσιακά κούλουμα στη Νέα Κίο. Κατακλείστηκε και φέτος ο χώρος από επισκέπτες και δήλωναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τα πλούσια εδέσματα που τους προσφέρθηκαν, αλλά και το γλέντι που διοργανώθηκε προς τιμήν τους από το Δήμο και την ΚΕΔΑΜ. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος, αφού πρώτα άνοιξε το χορό, καταχειροκροτήθηκε τον τραγούδι σε ένα παλιό τραγούδι με νόημα που όλοι γνωρίζετε, ενώ όλοι μαζί τον συνόδεψαν στο στίχο «Και δεν τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα». Σε φάει, του τη γη θα μας σε φάει, δώσε του χορού να πάει. Εχθές το βράδυ κάψαμε την κρίση. Λοιπόν, και σήμερα τις κάνουμε μνημόσυνα. Εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι, να διασκεδάσουμε όσο μπορούμε περισσότερο και ιδιαίτερα κατά νέα παιδιά. Περνάμε καλά, ο καιρός βοηθάει. Ο Δήμος πρόσφερε κρασάκι, πόλουτο, ο Δήμος. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, όλο τον κόσμο, καλή Σαρακοστή. Κούλουμα και φέτος στη Νέα Κίο 2013, μετά από δύο χρόνια λόγω καιρού βέβαια. Ο κόσμος πάρα πολλής. Εμείς ευχαριστημένοι γιατί μπορέσαμε και προσφέραμε αυτό. Ευχαριστώ το Δήμο Άργους Μυκηνών και την ΚΕΔΑΜ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που βοήθησε. Ελπίζω έτσι να πάμε από εδώ και πέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάντως ο Έλληνας δεν έχει ανάγκη από ό,τι φαίνεται. Δεν πτωείται ούτε από μνημόνια ούτε από τίποτα. Ο Έλληνας έχει την ιδιομορφία να βρίσκει λύσει στα δύσκολα. Και σε αυτά τα δύσκολα θα βρούμε τη λύση και θα πορευτούμε. Και μέσα στα στραπάτσα μάθαμε ποτέ μας να μην κλαίμε. Έτσι. Δεν είναι, τα λαϊκά τραγούδια είχαν πάντα μια σοφία μέσα τους και αυτό που λέγανε σε άσχετους καιρούς το βρήκαμε μπροστά μας. Όντως δεν κολλάμε πουθενά. Τα κούλουμα στην Κίο πάλι στις δόξεις τους δηλαδή. Τα κούλουμα στην Κίο ήταν μια γιορτή που γιορτιζόταν από την Κίο της Μικράς Ασίας έτσι με ιδιαίτερη όρεξη κτλ. Και εδώ που ήρθαν οι πρόσφυγες, παρόλο που δεν είχαν τίποτα, τα κούλουμα τα γιόρταζαν. Συνεχίζουμε αυτή την παράδοση και χαιρόμαστε που ο κόσμος ανταποκρίνεται και έρχεται σε αυτή την γιορτή. Κάθε χρόνο έχουμε το έθιμό μας και περνάμε ωραία μακάρι και του χρόνου. Όλος ο κόσμος υγεία. Έχει από όλα τα 41. Ναι, εκτός τα ψητά, καλαμαράκια, τα ποδάκια. Τι έχει λοιπόν το μενού? Έχει χαλβά, γίγαντες, έχει καλαμάδα. Ναι, διάφορα. Ελίτσες. Φασόλια γίγαντες. Βέβαια. Χρόνια πολλά καταρχήν. Το χαμόγελο δεν λείπει από την Ελλήνων. Κάτι κρίση. Η κρίση είναι δύσκολη, αλλά θα την περάσουμε. Έλληνες είμαστε, νομίζω θα τα ξεπεράσουμε όλα. Πώς βλέπετε εδώ τη διοργάνωση του Δήμου? Πολύ καλή, πάντα κάθε χρόνο να είστε πάντα έτοιμοι να κάνετε αυτή την εκδήλωση, την ωραία. Εγώ Αθηναίος είμαι. Πώς τα βλέπετε εδώ τα πράγματα, πώς διασκεδάζουμε στην αργότητα? Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δοκιμάσατε τους μεζέδες του παραδοσιακού? Βεβαίως, βεβαίως. Όμορφα, όλα ωραία. Και ωραία μουσική, διοργάνωση. Όλα ωραία. Μοιράσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι σας. Καλή Σαρακοστή. Εδώ είμαστε όλοι εδώ. Ξένοι είμαστε εμείς, αλλά μοιράσαμε πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας αρέσει, σας αρέσει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εξίσου συγχαρητήρια στο Δήμο. Βέβαια, βέβαια, αξίζει. Να με ακούτε εδώ. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε.
για όλα τα καλά που προσφέρετε στον κόσμο που το έχει ανάγκη μεγάλη σήμερα. Πολύ κέφι. Πάντα εδώ, πάντα στην Κύο μας. Τρέλα, ο Δήμαρχος υπέροχος. Και εσείς και του χρόνου είστε καλά. Ευχαριστώ, τα εδέσματα πολλά. Πολύ ωραία. Τι χαλβά, τι ωραίο ταραμά. Τα πάντα, πάντα εκεί, ο πάντα πρώτη. Χορέψατε. Βεβαίως, περιμένουμε τώρα εκεί, τώρα φεύγουμε. Να είστε καλά. Μουά. Στην όμορφη Αργολίδα. Καλή Σαρακοστή να έχουμε, να είναι πάντα καλά ο Δήμαρχος, να ζήσει χίλια χρόνια. Ο Δήμαρχος μας αξίζει πολλά λεφτά, κοπέλα. Ο Δήμαρχος μας αξίζει πολλά λεφτά, του βάζω τα 10. Να ζήσει κανένας άλλος δεν είναι σαν τον Δήμαρχο μας. Να είναι όλα καλά να πάνε. Να είναι όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα, είναι όλα πλούσια, όμορφα, με σειρά. Ο Έλληνας δεν έχει κρίση δηλαδή. Όχι. Όχι. Ακόμα και με αυτά τα λίγα περνάμε όμορφα. Όλα. Είμαστε, λέει, ένας λαός με λίγα λεφτά και πολλά ελαττώματα. Πάντα ελαττώματα, αλλά και όμορφα ελαττώματα. Ελαττώματα όμορφα εννοώ. Πάντα όμορφα ελαττώματα. Αν πεθάνε οι υπουργοί, εμείς θα ζήσουμε. Ζήσατε στην κατοχή, ζήσατε. Ζήσαμε. Φτώχεια είχαμε, αλλά περνάγαμε καλά. Τώρα μπορεί να έχουμε, αλλά δεν περνάμε καλά. Ναι, αλλά όμως παρά τη δυσκολία των οικονομικών, ο κόσμος τον γλεντάει ο Έλληνας. Ε, τι να κάνουμε, άμα αφήσουμε και αυτό, καήκαμε, πεθάναμε. Να σ' αρέσει εδώ σήμερα. Πολύ, πολύ μας αρέσει. Οι ψιστιέρες είχαν πάρει φωτιά και τα χταπόδια, τα καλαμαράκια και οι γαρίδες ψήνονταν και αποτελούσαν τον καλύτερο μεζέ με το τσίπουρο, την τσικουδιά, το ούζο ή το κρασί στις πολλές παρέες που για άλλη μια φορά προτίμησαν την καραθώνα για να γιορτάσουν τα κούλουμα. Φυσικά ο χαρταετός διασκέδασε μικρούς και μεγάλους, ενώ για λίγο όλοι ξέχασαν την οικονομική κρίση και υποδέχθηκαν με κέφι τη Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Τι ψήνετε σήμερα, όχι παϊδάκια? Όχι, σήμερα δεν τρώμε παϊδάκια, σήμερα τρώμε χταποδάκια, ανιστήσιμα. Σαρακοστή εδώ και καιρό με τα μνημόνια και η τσέπη μας είναι συνέχεια άδεια. Προχτές κλέψανε τους Κύπριους. Ας ξυπνήσει ο Κοσμάκης να ξαναψηφίσει τις κυβερνήσεις αυτές. Το χταποδάκι ακριβό. Εντάξει, σε λογικές τιμές. Δηλαδή, 8 ευρώ, 10 ευρώ, ανάλογος. Και καλαμαράκια βλέπω, έτσι. Ναι, ναι. Σήμερα. Πώς θα τα πήρατε τα καλαμάκια? Δεν τα πήρα εγώ. Ναι. Καλεσμένος είμαι. Μάλιστα. Το χταπόδι πόση ώρα θα κάνει εδώ να ψηθεί έτσι για να γίνει μεζές? Ένα 20 λεπτό. Είναι μεράκι, κέφι εδώ. Κέφι, κέφι. Τι να κάνουμε, να σκόψουν και το κέφι, έχουμε και μικρά παιδιά. Προτιμάτε την καραθώνα για... Πιο κοντά, πιο ανοιχτά που να παίξουν τα παιδιά. Έχει και θάλασσα. Έχει. Τα πάντα. Μια χαρά τα πήγαμε, αλλά δεν έχει αέρα. Γιατί προσπάθησες τόσες πολλές φορές, τι χρειάζεται ο αήτος για να πετάξεις? Αέρα. Αέρα, δεν έχει σήμερα. Καθόλου. Θέλει και ουρά καλύτη. Ναι, θέλει πάρα πολύ καλή ουρά. Εσύ τον έφτιαξε μόνο σου? Ναι, με τον παπά μου. Πόσο δύσκολο ήταν για πες? Λίγο. Να βρούμε κόλλα, χαρτόνι, ξύλα. Πάρα πολύ. Εν τέλει όμως τα κατάφερες. Ναι. Λοιπόν, για πες μου, Νίκο, τι κάνατε εδώ πέρα για να το φτιάξετε? Για πες μου, πώς το φτιάξετε? Για να το φτιάξουμε, έπρεπε να βάλουμε το χαρτόνι έτσι. Να βάλουμε το ένα ξύλο για να σταθεί. Να βάλουμε. Να βάλουμε. Το τέτοιο, το χαρτί, το βάζουμε το χαρτόνι και βάζουμε για να σταθεί το ξύλο. Μετά βάλαμε και το μπλε και βάζουμε και το άλλο ξύλο που είναι το μεγάλο. Βάλαμε όλα τα χαρτιόνα, ας πούμε τώρα, και βάλαμε τα ξύλα όλα, τα βάλαμε όλα. Και η ουρά. Βάζαμε και την ουρά, βάλαμε, πώς λέγεται αυτά τώρα, το σπάγκο, την καλούμπα. Και κόψαμε λίγα χαρτόνια που μας είχαν περισσέψει και τα βάλαμε έτσι. Τώρα τι θα γίνει, δεν θα πετάξει, τι θα κάνουμε? Α, δεν ξέρω τώρα. Τσικουδιά. Τσικουδιά, Κριτικιά. Ναι, ναι. Γιατί από εκεί είστε? Η κυρία. Α, εσείς ναι. Την προτιμάτε τώρα πια? Την προτιμώ, ναι, ναι. Θα πιείτε πολύ σήμερα? Όχι πολύ, εντάξει, τα ψηρίγια εδώ όχι πολύ. Λίγο. Και τι ψήνετε?
χταποδάκι, χαλαμαράκι, τέτοια πράγματα. Γαριδούλες. Και γαριδούλες, κάνα ντολμαδάκι. Υπάρχει πολύ λιτότητα, τι γίνεται. Όχι λιτότητα, σιγά μην υπάρχει λιτότητα. Υπάρχει στην Ελλάδα λιτότητα. Δεν ξέρω. Όχι. Είμαστε φτωχοί με πλούσια λατώματα. Είμαστε φτωχοί με πλούσια λατώματα. Όπως. Όπως τα ακούτε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω το τραπέζι έχει τα πάντα. Προσπαθούμε. Τα βρήκατε σε ακριβές, τιμές, χαμηλές, δεν τα ψάξατε καθόλου. Στις γυναίκες ρωτήστε. Εντάξει, αναλόγως. Το χταπόδι, άμα είναι φρέσκο, είναι πιο ακριβό. Όταν είναι κατεψυγμένο, είναι πιο οικονομικό. Εσείς τι πήρατε? Έχει και χταποδάκι λίγο και λίγο χαλβά. Λίγο τις λαγάνες μας. Εντάξει, η λαγάνα είναι αναλόγως. Η φούρνη. Προσφορά. Προσφορά. 4 ευρώ από 8 ευρώ και όλα αυτά. Ήταν προσφορά από το σούπερ μάρκετ Όλα. Μάλιστα. Πάντως πλούσια ελαττώματα λέει ακόμα, έτσι. Ναι, τι να κάνουμε, Έλληνες είμαστε. Γιατί προτιμήσατε την καλαθόδα? Τα ψησίματα έχει χώρο και αυτά είναι. Εντάξει, πλέον εντάξει, κάτι κοντινό, πολύ μακρινό δεν γίνεται, γιατί εντάξει, είναι οι δουλειές μετά, έξοδα, τα παιδιά, εντάξει. Εσείς έχετε θεσμό η καλαθόδα? Πλέον όλοι κοντά, ώστε να μην έχουμε πολλά έξοδα αν πάμε μακριά. Και πλέον είναι θεσμός η καλαθόδα. Α, διασκεδάζεται. Θα προσπαθήσουμε. Κατά δύναμη. Εμείς πρώτη φορά ερχόμαστε εδώ πέρα, είμαστε από την Κόρινθο. Ωραία είναι. Σας αρέσει εδώ? Ναι, ωραία, ωραία, είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο πολύ. Έχει, ναι, ναι. Όχι, βλέπω τα εδέσματα δεν είναι φτωχικά πάντως. Ποια κρίση μιλάμε? Εντάξει, υπάρχει κρίση. Δεν είναι και τα πλούσια από ό,τι βλέπετε. Είναι λίγο από όλα, ας το πούμε. Ναι, αυτό ακριβώς αυτό. Έτσι για μεζέ. Αυτό. Θα τηρήσουμε την παράδοση? Θα την τηρήσουμε. Χορέψουμε καθόλου σήμερα? Άμα έχουμε όρεξη. Καλή σαρακοστή. Η παραδοσιακή λαγάνα δεν έλειψε από το τραπέζι κανενός και από νωρίς το πρωί οι καταναλωτές κατέκλυσαν τους φούρνους για να αγοράσουν λαγάνες διαφόρων τύπων που ευτυχώς και φέτος τη βρήκαν στην περσινή τιμή, δηλαδή στα 2,5 ευρώ. Δύο πήραμε. Πώς είναι η τιμή φέτος? Καλές τιμές είναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά επίσης. Η λαγάνα? Μόνη μου, μια χαρά. Ακριβή? Όχι, εντάξει, καλά είναι. Καλά τιμές. Θυμήσατε? Αυτή που είχε τώρα στην. Δεν είχε στα ξύλα, στα καρβουνά. Δεν είχε, είχε τελειώσει. Ναι, ναι. Εννοείται ότι είναι πιο. Καλή. Καλή σαρακοστή. Πότε αρχίσατε και φτιάχνετε? Από χθες το απόγευμα. Από χθες το απόγευμα. Ναι. Πολλές λαγάνες. Έχουμε βγάλει αρκετές. Ο κόσμος τι αγοράζει? Ναι. Να σας πω τι τύπη φτιάχνετε εσείς εδώ? Έχουμε βγάλει ξυλόφουρνο, έχουμε στο κανονικό το φούρνο και βγάζουμε και ολικής. Και με ελίτσες, συνήθως ξυλόφουρνο. Ναι. Έχει αρχίσει από το πρωί η κίνηση? Έχει ξεκινήσει από το πρωί, ναι. Γιατί 2,5 ευρώ. Σταθερά? Ναι, ναι. Και πέρσι το ίδιο. Δεν ανεβάσατε? Όχι. Γιατί έτσι? Γιατί είναι δύσκολες εποχές και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τρεις. Γιατί έχουμε στο σπίτι κόσμο? Ναι, έχουμε κόσμο σήμερα. Μαζευτήκαμε να περάσουμε λίγο καλά σήμερα και βλέπουμε από αύριο. Διστήσιμα έχει? Έχει, από όλα. Τι τύπου λαγάνα πήρατε? Την απλή. Δεν ξέρω αν έχει κάποιον άλλο τύπο. Μέσα στα ξύλα. Νομίζω δεν ρώτησα αυτοί που μου έδωσαν. Μια χαρά είναι, πολύ ωραία. Δεν βλέπεις εδώ ο κόσμος, ο ένας πίσω από τον άλλον, ναι. Ναι, αλλά μην πάρουμε λαγάνα παραδοσιακά. Βεβαίως θα πάρουμε. Εσείς πήρατε? Να τι. Η τιμή πώς είναι φέτος? Καλά, εντάξει. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Έλληνας. Η μέρα το καλή. Πόσες λαγάνες πήρατε? Τρεις λαγάνες. Είμαστε οικογένεια. Πρέπει να φάτε παραδοσιακή λαγάνα. Ακριβώς. Τι τύπο λαγάνα το τιμήσατε? Είναι το χωριάτικο, αυτό το χωριάτικο το ψωμί που πήρα. Σα μυρίζει, ωραία. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ο Κατσούλη βγάζει τα καλύτερα προϊόντα. Τιμή. Η τιμή έδωσε τρεις λαγάνες, έδωσε 7,5 ευρώ. Δηλαδή 2,5. Τόσο έρχεται. Σαν και πέρσι δεν ανέβη. Ακριβώς, δεν έχει ανέβει. Πόσες πήρατε εσείς? Δύο. Ακριβή φτηνή φέτος? Καλά, όπως και πέρσι πιστεύω. Όπως και πέρσι, δεν ανέβηκε τουλάχιστον. Όχι. Τα πόδια, θαλασσινά, χαλβάδες, ταραμάδες, τρουσιά και άλλα νηστίσιμα εδέσματα είχαν την τιμητική τους και μάλιστα οι τιμές, όπως δηλώνουν επαγγελματίες του κλάδου, ίδιες με τις περσινές. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι καταναλωτές μείωσαν τις ποσότητες, όχι όμως την ποιότητα του τραπεζιού της Καθαράς Δευτέρας. Σήμερα έχουμε πολλή δουλειά. Έχει ξεκινήσει η κίνηση? Ξεκίνησε πρωί-πρωί. Από τις 8 η ώρα είχαμε δουλειά.
Τι παίρνουν κυρίως λοιπόν, για πάμε. Από λίγα. Από πιπεριές, ελιές, πίκλες, τουρσιά, βροβιά, κανένα καλαμάρι, κανένα ντολμαδάκι. Χαλβάδες. Χαλβάδες, μπόλι. Για τα ραμά, έτσι. Για τα ραμά. Και τώρα να μας πείτε για τις τιμές. Οι τιμές φτηνές είναι. Λοιπόν, στα τουρσιά. Στο τουρσί. Οι πίκλες έχουν 2 ευρώ, 2,5 έχουν οι πιπεριές, 5 οι ελιές, 8 ευρώ τα βροβιά, έτοιμα φτιαγμένα, 2,5 τα καλαμάρια. Τα καλαμάρια εννοείται συσκευασμένα, έτσι. Συσκευασμένα και τα ντολμαδάκια έχουν 2,5 ευρώ, τα κουτάκια. Τα κουτάκια, ναι, τα συσκευασμένα. Θα ήθελα να μου πείτε για το χαλβά. Ο χαλβάς έχει, ξεκινάει από 6 μέχρι 8. Με μύδγαλο είναι πιο ακριβώς, 8 ευρώ. Οι άλλοι έχουν 6,5, 7 ανάλογος. Και ο ταραμάς. Ο ταραμάς έχει... Ο κόκκινος έχει 4 ευρώ. Και ο άσπρος. Και ο άσπρος έχει 14-15. Παίρνει κανείς άσπρο. Περισσότεροι άσπρο παίρνουν τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Παρότι είναι τόσο ακριβώς. Πέρσι ήταν, δεν παίρνανε άσπρο. Φέτο προτιμώ τον άσπρο. Παρότι είναι τόσο πιο ακριβώς. Ναι. Τι σας λένε, να βάζετε μικρότερες ποσότητες, η κρίση δηλαδή έχει χτυπήσει. Δεν παίρνει 100-200 γραμμάρια είναι αυτό. Mm-hmm. Δεν παίρνει ποσότητα. Είναι μικρή η ποσότητα δηλαδή. Ναι, ναι. Πάντως φύγεται, ας πούμε, Έλληνα στο θάλασσο, δηλαδή παίρνει λιγότερα ή παίρνει από όλα και μικρές ποσότητες. Από όλα, από λίγα. Μια μέρα είναι αυτή, τι να πάρουν. Φαίνεται δηλαδή η κρίση, έχει φανεί στις ποσότητες, σε τι. Η κρίση φαίνεται ότι δεν έχουμε εμείς πολύ κίνηση. Τώρα καλή μέρα κάνει, θα βγει και έξω να φάνε. Λεφτά υπάρχουν, τι στενοχωρίες σας. Χαρταετή όλων των τύπων, των σχεδίων, των μεγεθών και των θεματικών προτιμήσεων πολλούνται και με κειμενόμενες τιμές ανάλογα με το μέγεθος. Αρκετοί προτίμησαν τους κανονικούς σε μέγεθος αετούς, αφού οι μεγάλοι έφταναν τα 15 ευρώ. Ευτυχώς φέτος βοήθησε ο καιρός, ήταν πάρα πολύ καλά η μέρα και χθες και πάρα πολύ κόσμο, πήγαν όλα καλά. Ο κόσμος είχε τη διάθεση λόγω καιρού και να ξεφύγει και λίγο και, και τα παιδιά να παίξουν, να πετάξουν τον αετό. Πήγαν όλα καλά. Για πείτε μας, τι αετούς κυρίως προτιμούν, έτσι με ομάδες, με κάτι άλλο. Όλα τα σχέδια, ό,τι είναι για παιδιά και ό,τι αφορά για, με το καρναβάλι, με διάφορα σχέδια επάνω, τα παίρνουν και με ομάδες. Προτιμούν μεγάλους, μικρούς αετούς, το κανονικό μέγεθος, διαδείξτε μας. Τι χωράει στο αυτοκίνητο είναι προπάντων. Έχουμε δηλαδή όλα τα μεγέθη για να μπορεί να χωράσει το αυτοκίνητο. Έχουμε του ενός μέτρου, μετά υπάρχει το 1,10 και μετά υπάρχει 1,20. Να μπαίνουν στο πορπαγκάζ του αυτοκίνητου. Γιατί δυσκολεύεται τώρα με παιδιά και με κόσμο που πάνε κάπου στην παραλία. Υπάρχει πρόβλημα κινητικότητας για να μπορέσουν να το τακτοποιήσουν το αυτοκίνητο. Ως προς τις τιμές. Φέτος παίξαμε χαμηλά πάρα πολύ από άλλες χρονιές και βρήκαμε και τιμές καλύτερες στην αγορά. Παίχθηκε από 5 ευρώ ο πιο μικρός αετός του 1 μέτρου, μετά 7 ευρώ του 1 και 10 και 10 ευρώ ο 1,20 με καλάμι. Εκείνος ο μεγάλος κάτω εκεί που έχετε. Ο μεγάλος 15 με 17 ευρώ εκεί περίπου. Πάντως μεγάλους δεν προτιμούν πολύ, έτσι. Παλιά προτιμούσαν πάρα πολύ μεγάλους, φέτος όχι τόσο, όχι τόσο. Σήμερα βοηθάει ο καιρός, τι βλέπετε. Είναι γλυκός ο καιρός, δεν κάνει κρύο ακόμη, παρόλο που έχει συννεφιά, είναι πάρα πολύ καλός. Κυρίως οι μεγάλοι ή μικροί παίζουν με θανάητο, γιατί βλέπουμε και τους μεγάλους να συμβαδίσουν περισσότερο, έτσι. Ναι. Για να μάθουν και τα παιδιά, εντάξει, οπωσδήποτε να τους δείξουν, πρέπει και αυτό. Αλλά τώρα τελευταία, γιατί τις τελευταίες μέρες που δεν σηκώθηκε πολύ αετός, τελευταίες μέρες, τώρα πιστεύω δηλαδή αυτές τις μέρες να, και σήμερα ειδικά να πετάξουν. Δηλαδή όσο φτιάχνουμε φέτος δεν προλαβαίνουμε. Γιατί δεν προλάβατε φέτος? Δουλειές διάφορες, εντάξει, δεν προλάβαμε και θα αγοράσουμε έτοιμο. Είναι δύσκολο να φτιάξει αετό? Καθόλου δύσκολο, είναι πολύ εύκολο και ευχαριστώ. Ποιο είναι το πιο σημαντικό σημείο, τα ζύγια που λένε? Τα ζύγια να γίνει σωστά ο σκελετός, να είναι ισοβαρής, να είναι ισομετρικός και φυσικά τα ζύγια, εντάξει, να μπουν στη θέση τους. Σήμερα θα πάρετε ένα ητό, μεγάλο, μικρό. Μικρό γιατί είναι μικρός ο υιός. Ναι. Πέρα από τα καθήκοντά σας βλέπουμε ότι είστε και πατέρας και σήμερα ετοιμάζεστε να πετάξετε ητό. Ναι, είμαι πατέρας, τα δικά μου παιδιά είναι μεγάλα, αλλά οι φίλοι μου είναι πιο μικροί. Και ήρθαμε να επιλέξουμε ένα ητό προκειμένου να τερίσουμε το πατροπαράδοτο έθιμο. Σας άρεσε από μικρός να πετάτε ητό? Τις εποχές εκείνες κατασκευάζαμε μόνοι μας και έχουμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Οπότε ευελπιστούμε σήμερα να επιλέξουμε έναν κατάλληλο προκειμένου να τηρήσουμε το έθιμο. Ο Γιώργος θα είναι ο εργοδικός. Έλα εδώ Γιώργο. Για πες μου, σ' αρέσει να πετάς ητό? Ναι, πολύ. Κάθε χρόνο αυτό? Κάθε χρόνο, ναι.
Ποιο είναι το κατάλληλο σημείο που πρέπει να προσέξει αυτός που πρέπει να πετάξει έτο? Τι πρέπει να προσέξει, ξέρεις? Όχι, μη ρωτάτε εμένα, τον κύριο Σταύρο. Ο κύριος θα το πετάξει? Ναι. Ποιο έτο θα προτιμήσεις, γιατί ξεχνάς, ομάδα, κάτι άλλο? Δεν ξέρω. Δεν τις έχω κοιτάξει. Όταν θα κοιτάξεις, έτσι? Ναι, ναι. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Τώρα η καλλιέργειά σας αλλάζει σελίδα. Τα καταξιωμένα λιπάσματα ENTEC, UTEC και Nitrofosca αποκλειστικά από τη Euro και Macro. Το σίγουρο όνομα για εξαιρετικούς καρπούς υψηλής απόδοσης που εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Euro και Macro, το κλειδί της ανάπτυξης. Ζήσε περισσότερα 24 ώρες με το νέο Fiesta. Read text. The track is open. Call Nikki. Call it Nikki. Νέο Fiesta με τεχνολογία Sync. Πάντα online. Με κινητήρες από 1000 κυβικά, κατανάλωση από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Νέος επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford Πινελόπη Μπεντενίτη και Σία Όμικρον Έψιλον. Έκθεση, συνεργείο, ανταλλακτικά. Μπεντενίτη, 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φάνη Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Πλακάκια. Είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ.
Μετά την παρέλαση των 3.000 καρναβαλιστών, συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ το γλέντι στο Άργος με υπερθέαμα, βεγγαλικά, ξυλοπόδαρους, δεξιοτέχνες, κρασί και χορό στην πλατεία της Λαϊκής Αγοράς. Και φυσικά όλοι μαζί, παρευρισκόμενοι και ο Δήμαρχος με τους συμβούλους του, έκαψαν τον καρνάβαλο και αποχαιρέτησαν την αποκριά. Ο Δήμος πέτυχε να κάνει θεσμό το καρναβάλι του Άργους, αφού χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την πόλη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, που συνεχίστηκε το κέφι στους δρόμους, στα καφέ και τα καταστήματα της πόλης. Οι 3.000 καραβαλιστές οι οποίοι παρέλασαν είχαν εξασφαλισμένο ένα πολύ πολλαπλό κοινό το οποίο θα παρακολουθούσε. Όντως η πόλη ζει σε έντονους καραβαλισμούς από το απόγευμα. Είμαστε ιδιαίτερα κουρασμένοι, αλλά εξίσου ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Απλά φτάσαμε στην κάψη, σε λίγα λεπτά. Είμαστε στο πολυθέαμα Έλιξ, το θέατρο δρόμου και θα ολοκληρώσουμε. Όχι, δεν θα ολοκληρώσουμε ακόμα. Έχουμε την καύση του καρνάβαλου και θα ακολουθήσει μετά λαϊκό γλέντι με τον DJ και όσο τραβήξει ανάλογα με τη διάθεση του κόσμου. Από ό,τι βλέπουμε, κρασάκι, κρέπες. Έχει, ναι, το πακέτο και το πρόγραμμα είναι πλήρες. Έχουμε τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων με τις κρέπες. Έχουμε δωρεάν κρασί για όλο τον κόσμο. Μουσική θα έχουμε σε λίγο. Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα. Το οποίο δεν θα σταματώ να λέω ότι στηρίζεται στους συνεργάτες, στους επαγγελματίες της πόλης που συμμετείχαν σε όλο αυτό το πρόγραμμα και στους χορηγούς μας. Κουραστήκατε λίγο, έως πολύ, πλέον έχει, πλέον η οργάνωση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι 40% ανεβασμένο από το περσινό, έτσι, καμία σχέση με το μακρινό παρελθόν, καμία σχέση αυτό που γίνεται εδώ. Είναι μια ευχάριστη κούραση όμως, γιατί πλέον αυτοί τους δύσκολους καιρούς όλη αυτή η κινητικότητα και στη διάρκεια, γιατί η προετοιμασία των 3.000 καραβαλιστών απαιτεί κάποιο κόστος. Όλο αυτό λοιπόν το διάστημα έγινε μια τονωτική ένεση στην αγορά και το σημερινό βέβαια είναι ακόμα μια πολύ βαθιά ανάσα. Εγώ πέρασα, είδα τα μαγαζιά όλα γεμάτα, ο κόσμος έχει πλημμυρίσει το Άργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες γιατί πραγματικά είναι άξια παιδιά και έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Να σας πω μόνο ότι για την σημερινή παρέλαση είχαμε 40 άτομα τα οποία συνεργάστηκαν σε όλους τους τομείς. Από το ξεκίνημα, τη τήρηση της τάξης έχει ξεφύγει η κατάσταση και είναι μια διοργάνωση πολύ μεγαλύτερη από ποτέ.
ευχαριστήσω αυτό το υπέροχο συγκρότημα, το οποίο μας αποζημίωσε παρόλο το κρύο, το λίγο κρύο και παρόλο την ορθοστασία όλων αυτών των δωρών που είχατε. Μπράβο λοιπόν, τώρα θα κάψουμε την κρίση, μακάρι να την καίγαμε την κρίση, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να διασκεδάσατε όλοι και του χρόνου καλή Σαρακοστή. Για να βρεις ένα καλύτερο τοπίο. Είμαι πλησιάσεις, μην περνάς από την πόρτα μου απ' έξω. Είμαι πλησιάσεις, δεν μπορώ τον εαυτό μου να ελέγξω. Πολλοί ήταν οι ντόπιοι επισκέπτες του ναυπλίου που απόλαυσαν την αποκριά και παρακολούθησαν την καύση του βασιλιά Καρνάβαλου. Στην πλατεία Φιλελλήνων ακολούθησε η συναυλία με το Σταβέντο. Κόσμος, γιατί νομίζω ότι η επαρχία, επειδή είμαι από επαρχία, το έχει ανάγκη και μακάρι να γίνονται τέτοια πράγματα κάθε χρόνο. Λοιπόν, έβγαλες ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι με την Τζίπρια. Ναι, είμαστε συνεργάτες εδώ καιρό και ναι, δεν ξέρω, σας άρεσε. Πολύ. Μας άρεσε. Πώς προέκυψε? Είναι στα πλαίσια του άλμπουμ που θα βγει περίπου σε 2 μήνες. Είναι το πρώτο σύγκλι που βγάλαμε. Θα ακολουθήσει κι άλλο ένα από το οποίο μαζί θα βγει μετά και ο δίσκος. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την κατάσταση που ζούμε και νομίζω ότι είναι καιρός
ό,τι έχουμε μέσα στη ψυχή μας και ό,τι βιώνουμε να το βγάζουμε προς τα έξω. Εκτός από το CD που ετοιμάζετε, τι άλλο έχουμε αυτό το καιρό? Αυτό το καιρό τελειώνουμε τώρα, γυρίσαμε την Αμερική, κάναμε εδώ κάποιες εμφανίσεις και, ναι, και στο τέλος του μήνα θα φύγουμε για Αυστραλία για κάποιες συναυλίες και μετά θα βάλουμε πλώρη για να κάνουμε τους σχεδιασμούς μας για την καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτα ο Θεός γερή να είμαστε, γιατί δεν ξέρω πολλά συμβαίνουν, αεροπλάνα καβαλάμε, απαναγία. Γιατί σε βλέπω και το καλοκαίρι εδώ? Γιατί όπως είπα την αρχή, έχουμε αγάπη με την πόλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία, τα όργανα έχουν αρχίσει. Άρχισαν τα όργανα, σήκω από τη θέση σου. Έτσι. Να είστε καλά. Σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή και τοπικά στα πελάγια ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 5 έως 15 βαθμούς, στα δυτικά από 7 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 17 και στα νησιά από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιγούν από νότιες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.